Δουντού. Πάσα τον Πεπατζίδη, ο οποίος λύσεται, κρατάει, γυρίζει προς τα πίσω δυνατό, αλλά τέλος άστοχο το σούτ του Δουντού. Πρώτο σούτ στο παιχνίδι πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Βλέπουμε ξανά το σούτ από τον Δουντού, πολύ μακριά από την αιστεία του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Στέρη πάσα για τον Μήτρογλου, καλή, θα σώσει και πάλι ο Ελευθερόπουλος. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Φετφατζίδη, δυνατό το σούτ έξω. Άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εδώ και 5 λεπτά δείχνει να κυριαρχεί στο παιχνίδι. Κοίταξε εδώ απόσταση, κοίταξε εδώ απόσταση στην πάσα του Φουστέρ. Δεν υπάρχει αμυντικός του Ηρακλείου, αμυντικό χάφ για να κόψει δηλαδή. Και έτσι είναι η πρώτη φορά που ο Μήτρογλου τους διασπά. Την άμυνα του Ολυμπιακού, μια με την πάσα του Ντουντού στον Ριέρα. Συνδεδεύουμε τον Ελευθερόπουλο στο τερματοφύλακα του Ηρακλή. Το ίδιο έγινε και στο 24, αυτή τη φορά η πάσα ήταν από τον Φουστέρ. Εδώ νωρίτερα είναι η επίδειξη τεχνικής από τον Φετφατζίδη. Και η πάσα για τον Στήκη αμέσως το γύρισμα εκεί όπου γίνεται το σουτ και εντυπωσιακά ο Ελευθερόπουλος βγάζει σε κόρνερ, κάνεται μεγάλη ευκαιρία από τον Φετφατζίδη για τον Ολυμπιακό στο 49. Τρίτη εντυπωσιακή. Βλέπουμε ξανά το γύρισμα του Ριέρα και το σουτ του Φετφατζίδη εντυπωσιακή. Να πούμε καθαρή χώρα, να δούμε εδώ το replay. Στεριανός. Αυτό που φαίνεται ίσως. Αλλά η μπάλα βγαίνει out. Ο Φετφατζίδης το βλέπει αυτό. Νομίζω ότι επιχειρεί να πέσει πριν το χέρι. 39. Ο Κατσαμπής στα 37. Παρ' όλα αυτά αντέχουν ακόμη. Θα βγάλουν και τη φετινή σεζόν. Και στο τέλος της θα δούμε αν σκοπεύουν να κρεμάσουν τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Για ο Μίχλη επικρατεί τώρα πάνω από το Καφτανζόγλου και βάζει ακόμη περισσότερη πίεση τώρα στην άμυνα του Ολυμπιακού με αυτό το κόρνερ. Ο Ηράκλης κόρνερ, θα στέλνει την μπάλα κάτω στο Κατσαμπής. Νωρίτερα όμως ήταν η μεγάλη ευκαιρία στην εκτέλεση του κόρνερ.